Λοιπόν, έχουμε πλάσει πάρα πολύ καλά το ζυμάρι μας. Το έχουμε βάλει στις διαστάσεις. Το ταψάκι μας είναι 20 cm. Και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τη σφραγίδα μας, να την έχουμε καθαρίσει καλά, έτσι να την κεντράρουμε, να βλέπουμε τον Νίκα, Ιησούς Χριστός Νίκα, να τον βλέπουμε εμείς εδώ μπροστά μας στην ευθεία, έτσι, και η Παναγία πρέπει να έρθει αριστερά στο πρόσφορο, οπότε το γυρίζουμε έτσι. Η κίνηση λοιπόν που κάνουμε τι είναι, βάζουμε τη σφραγίδα μας, την ακουμπάμε εδώ στη μέση, έτσι, την κεντράρουμε, να δούμε πού είναι το κέντρο, έτσι, και εφόσον υπάρχουν οι αποστάσεις οι ίσιες και δεξιά και αριστερά και πάνω κάτω, τότε σε αυτό το σημείο θα αρχίσουμε να πατήσουμε τη σφραγίδα. Πώς πατάμε τη σφραγίδα? Βάζουμε το ένα χέρι μας εδώ, το αριστερό, και από πάνω το άλλο και πατάμε σιγά σιγά. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι με το δεξί μας χέρι, έτσι εδώ, και ο αντίχειρας πάνω στη σφραγίδα. Όπως βολεύεται ο καθένας. Το βασικό είναι όμως να φέρετε τη σφραγίδα σιγά σιγά, πολύ σιγά, στο κέντρο. Κέντρο βάρος. Και αριστερά και δεξιά να έχει το ίδιο. Και πάνω και κάτω. Εφόσον λοιπόν το έχουμε κάνει αυτό, πάμε να πατήσουμε. Εγώ πατάω με τον πρώτο τρόπο, το χέρι εδώ και πάνω αυτό. Δεν πρέπει να πατήσουμε πάρα πολύ δυνατά, γιατί δεν θέλουμε το ζυμάρι να καβαλήσει τη σφραγίδα, να είναι στο ίδιο ύψος. Πάμε εδώ, πατάμε πρώτα με το ένα και τώρα με το άλλο. Αυτό. Εάν θέλει διόρθωση, το κάνουμε λίγο δεξιά-αριστερά. Εδώ. Έτσι. Και ξαναπατάμε. Αυτό. Και ξανά. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι έτσι η σφραγίδα, δεν την πειράζουμε καθόλου. Μπορούμε να την αφήσουμε 1 με 2 λεπτά. Κανένα πρόβλημα. Και να την βγάλουμε και αμέσως δεν υπάρχει. Εφόσον το ζυμάρι έχει ζυμωθεί καλά και έχει γίνει πάρα πολύ σφιχτό, η σφραγίδα θα αποτυπωθεί τέλεια. Λοιπόν, τώρα, πώς βγάζουμε τη σφραγίδα? Δεν την τραβάμε απότομα. Βάζουμε το ένα χέρι μας εδώ και με το άλλο γυρίζουμε το πρόσφορο. Γυρίζουμε, μέχρι να βγει η σφραγίδα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τη σφραγίδα. Γυρίζουμε, τραβάμε λίγο, να το. Έχει αποτυπωθεί τόσο καλά, γι' αυτό βγήκε αμέσως. Έτσι, μπορεί να το δει η κάμερα. Ορίστε, σας το δείχνω. Και πιο μπροστά, ορίστε. Το βλέπετε? Λοιπόν, βλέπουμε τι ωραία έχει αποτυπωθεί η σφραγίδα μας, έτσι, το ταψάκι μας είναι 20 cm και πάμε να τρυπήσουμε το πρόσφορο. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Με ένα καλαμάκι από σουβλάκι μακρύ το κάνουμε για τεχνικούς λόγους, έτσι, για να φύγει ο αέρας κατά το ψήσουμο και να μην σκάσει το πρόσφορο. Αλλά αυτή η κίνησή μας συμβολίζει και τους 12 Αποστόλους της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, πού θα τρυπήσουμε? Δεν τρυπάμε μέσα εδώ στο μεγάλο τετράγωνο που είναι ο αμνός, αλλά τρυπάμε απ' έξω εδώ, στις γωνίες. Κάνουμε μια τρύπα, έτσι μέχρι κάτω. Μια τρύπα εδώ, άλλη μια εδώ, εδώ 2, 3 και μια εδώ 4. 4 τρυπούλες λοιπόν έχω κάνει απ' έξω από τον αμνό. Οι υπόλοιπες τρύπες θα γίνουν εδώ, που είναι η μερίδα της Παναγίας, 1, 2, εδώ που είναι η μερίδα των 9 ταγμάτων των Αγγέλων και των Αγίων,
Έτσι, σύνολο θα κάνουμε 14 συν 8 οι υπόλοιπες. 1, 2 λοιπόν, 3, 4, 5, 6, 7, άλλες 4 πρέπει να κάνουμε. Θα κάνουμε εδώ πάνω, που είναι για τους, αν δεν κάνω λάθος, τους κεκοιμημένους, που δεν είναι εν ζωή, και εδώ κάτω άλλες 2, για αυτούς που είναι στη ζωή και για όλα τα μέλη της Εκκλησίας που ανήκουν στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Είναι οι 12 τρυπούλες. Να τες. Δείτε τες. Το φέρω λίγο πιο κοντά. Εντάξει. Να το. Ακόμα πιο κοντά. Εδώ. Λοιπόν, τώρα η διαδικασία πώς έχει. Είναι δύο επιλογές. Ή ανάβετε το φούρνο στους 35-40 βαθμούς και βάζετε τη λιγμένα μέσα σε κουβέρτα και σε μια λεκάνη τα πρόσφορα και θα οριμάσουν γύρω στις 2-2,5 ώρες, ή τα αφήνετε έξω από 3 και πάνω μέχρι 6, 7 και 10 ώρες να οριμάσουν με την κανονική θερμοκρασία. Υπομονή και αγάπη να έχετε, και μόλις φουσκώσει το πρόσφορο θα πάμε να το ψήσουμε, να δούμε ακριβώς πώς θα έχει γίνει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Λέμε τις ευχές όταν κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, λέμε την ευχή του προσφόρου, λέμε και άλλες ευχές και όταν ζυμώνουμε. Τώρα λοιπόν θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί είτε μες στο φούρνο είτε με την φυσική διαδικασία. Αυτό θα μας πάρει λίγο χρόνο. Έτσι, πάμε να το κάνουμε αυτό και να επιστρέψουμε να δούμε πώς θα το φουρνίσουμε. Για το φούρνο θα το πω από τώρα, θερμοκρασία στους 180 βαθμούς αντίσταση πάνω κάτω, προθερμαίνουμε το φούρνο γύρω στα 20-25 λεπτά πριν το βάλουμε μέσα, ποτέ στον αέρα δεν ψήνουμε, έτσι, και ποτέ δεν ανεβάζουμε τη θερμοκρασία, άντε μέχρι το 190, δεν συστήνω παραπάνω. Περίπου στα 20 λεπτά όταν θα έχει πάρει ένα χρώμα, το σκεπάζουμε με μια χαρτοπετσέτα ή με ένα αλουμινόχαρτο. Στη μία ώρα και 20 λεπτά το πρόσφορο θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε σε λίγο όμως. Ας το αφήσουμε να φουσκώσει, να έρθει στην φυσική διαδικασία και τα ξαναλέμε.